Φετουτσίνι με κρέμα μανιταριών. Ένα πιάτο για το καθημερινό τραπέζι, εύκολο, γρήγορο, με ζυμαρικά που όλοι αγαπάμε. Έτσι, εδώ το ιδιαίτερο είναι η σάλτσα που θα ετοιμάσουμε, που έχει μια μοναδική σύνθεση με πολύ ωραία υλικά που ταιριάζουν μεταξύ τους. Η σάλτσα είναι εγγυημένα νόστιμη και το ζυμαρικό που χρησιμοποιούμε που έχει ιδιαίτερο σχήμα. Αυτά εδώ είναι τα φετουτσίνι. Έτσι, τα φετουτσίνι είναι λίγο πιο λεπτές ταλιατέλες. Αυτή είναι η διαφορά με τις ταλιατέλες. Είναι ζυμαρικά πλατιά, όπως τα βλέπετε εδώ, τα οποία είναι εξαιρετικά νόστιμα. Οι Ιταλοί τα συνηθίζουν πολύ στα μαγειρέματά τους, υπάρχουν και στην ελληνική αγορά. Το πιο διάσημο πιάτο με φετουτσίνι είναι τα φετουτσίνι Αλφρέντο, που είναι μια ωραία κρέμα με σκόρδο και παρμεζάνα και μετά έξτρα υλικά όπως μανιτάρια, κοτόπουλο ή γαρίδες. Όμως εδώ, αυτή εδώ η σάλτσα με τα μανιτάρια θα σας ξετρελάνει. Λοιπόν, κίνηση πρώτη. Πάμε να τα μαγειρέψουμε όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή, βράζουμε ζυμαρικά, φτιάχνουμε σάλτσα, ενώνουμε, σερβίρουμε. Κίνηση πρώτη λοιπόν. Έχω βάλει εδώ νερό να βράσει στην κατσαρόλα. Αλατισμένο νερό και ρίχνω το φετουτσίνι. Τα συγκεκριμένα λένε στην συσκευασία τους ότι θέλουν 9 με 11 λεπτά. Επομένως θα τα βράσω εκεί γύρω στα 9 λεπτά και μετά αν σας αρέσουν πιο πολύ βρασμένα θα τα αφήσετε μέχρι τα 11 λεπτά. Συνήθως εγώ τα βράζω 2 με 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Είναι ωραίο να είναι αλντέντα τα ζυμαρικά. Λοιπόν, τα αφήνω να βράσουν. Και μετά θα κάνω την κλασική κίνηση που τα παίρνω από το νερό, εδώ τα στραγγίζω και τα ρίχνω μέσα στη σάλτσα γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα απολαύσουμε. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε μου χρόνο σας παρακαλώ 9 λεπτά. Έγινε. Για να συνεχίσουμε εδώ με τη συνταγή μας. Λέμε, φετουτσίνι με σάλτσα μανιταριών. Εδώ λοιπόν έχω δύο είδη μανιταριών. Έχω τα σαμπινιόν, τα κλασικά, τα στρογγυλά, τα λευκά και πλευρό τους. Αυτά θα τα ψιλοκόψω τώρα, όπως βλέπετε εδώ. Για να γίνουν μια ωραία παχύρευστη κρέμα μανιταριών. Θα μπορούσα και να τα πολτοποιήσω, αλλά αυτό που συμβαίνει με τα μανιτάρια είναι ότι όταν τα μαγειρέψουμε και μετά τα πολτοποιήσουμε, μας δίνουν ένα πολύ σκούρο χρώμα που δεν είναι τόσο δελεαστικό. Ενώ εδώ θα είναι ψιλοκομμένα και μαζί με τα άλλα υλικά θα ενωθούν μες στη σάλτσα και θα γίνουν κούκλα. Έχουμε λοιπόν ωραία σφριγγυλά, όπως βλέπετε εδώ, ολόφρεσκα μανιτάρια, τα οποία τα κόβουμε σε πολύ λεπτά φετάκια πρώτα και μετά ακανόνιστα έτσι τα ψιλοκόβουμε. Σας θυμίζω πως τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε πριν, για να μην βγάλουν νερά μέσα στη σάλτσα. Απλά τα σκουπίζουμε με ένα βρεγμένο χαρτάκι. Τα σαμπινιόν έτσι, τα πλευρό τους τα αφήνουμε όπως είναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα εδώ με σκόρδο κρεμμύδι. Ελαιόλαδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και σκόρδο, σκελίδες σκόρδου σάλμι, ψιλοκομμένες και αυτές. Μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς το σκόρδο, συνεχίζω εδώ με τα μανιτάρια. Και ρίχνω τα μανιτάρια εδώ στο σοταρισμένο κρεμμύδι. Πάντα σε δυνατή ένταση, έτσι. Και κατά διαστήματα ανακατεύουμε και τα ζυμαρικά για να μην κολλήσουν. Και συνεχίζω και με τα πλευρό τους. Ένα ανακάτωμα, βάζω 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο ακόμη, τα μανιτάρια πάντα θέλουν λάδι, όσο λάδι και να βάλουμε το απορροφούνε, αλλά εδώ τώρα βλέπω ότι χρειάζεται λίγο λάδι για να σοταριστούν ωραία και τώρα συνεχίζω με το αλατικό. Σας είπα, είναι μια μακαρονάδα για όλη την οικογένεια, για όλα τα γούστα, με μια γεύση πάρα πολύ γλυκιά και εδώ η ιδιαίτερη γεύση θα δώσει και αυτό το αλατικό, καπνιστή γαλοπούλα. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός με αλατικό, με καπνιστή γαλοπούλα για παράδειγμα και μανιτάρια είναι κλασικός. Οπότε, κόβω τη γαλοπούλα όπως είδατε τις φέτες σε λεπτές λωρίδες, κάθεται σε μικρά κυβάκια. Πάντα όλα τα υλικά στις σάλτσες των ζυμαρικών είναι ψιλοκομμένα για να ανακατεύονται ωραία-ωραία με τα ζυμαρικά και ρίχνω και την γαλοπούλα εδώ. Εδώ εκτός από καπνιστή γαλοπούλα θα μπορούσαμε να βάλουμε και βραστή γαλοπούλα ψιλοκομμένη ή να βάλουμε και μπέικον καπνιστό, γιατί αυτό το άρωμα του καπνού που έχει και η γαλοπούλα και το μπέικον εδώ το θέλουμε σε αυτή τη σάλτσα. Και τώρα η αγαπημένη μου κίνηση. Μπράντι. Ένα σφινάκι μπράντι με το οποίο σβήνουμε εδώ τα υλικά. Μην σας τρομάζει ακόμη και αν μαγειρεύετε για τα παιδιά σας, εξατμίζετε το αλκοόλ, αλλά αφήνει μια ωραία σπιρτάδα.
Θα μπορούσαμε να βάλουμε και κρασί, απλά το λευκό κρασί θα αφήσει μια οξύτητα, έτσι. Και συνεχίζω τώρα. Μετρημένη ντομάτα. Να πώς σχηματίζεται η σάλτσα. Δεν θέλω πολύ υγρασία, έτσι. Είναι μια σχετικά στεγνή σάλτσα. Και εδώ θα ρίξω και ανθό αλατιού. Και το υλικό που θα δώσει φοβερή υφή κρεμώδη εδώ στη σάλτσα είναι το τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα light, το οποίο το αφήνω για λίγη ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, εδώ στην κουζίνα. Και μετά το ρίχνω έτσι με μικρές κουταλιές μέσα στη σάλτσα. Αυτό είναι. Και σιγά σιγά ανακατεύω για να διαλυθεί και να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Κοιτάξτε τι ωραία σάλτσα σχηματίζεται. Παιδιά, πώς σας φαίνεται ως εδώ? Και μυρίζει και υπέροχα. Ναι, τα βγάζω τώρα και τα μεταφέρω εδώ. Και φυσικά ψιλοκομμένος μαϊντανός. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Στο μεταξύ έχουν βράσει τα φετουτσίνη, οπότε κάνω την κλασική κίνηση που μου αρέσει πάρα πολύ όταν μαγειρεύω ζυμαρικά. Παίρνω τα ζυμαρικά από εδώ και τα στραγγίζω και τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στη σάλτσα. Και ανακατεύω πολύ καλά με τη σάλτσα. Εδώ συμβαίνει αυτό που θέλουμε πάντα όταν μαγειρεύουμε ζυμαρικά. Δηλαδή, δεν ξεπλένουμε τα ζυμαρικά, μένει το άμυλο επάνω, κολλάει πάρα πολύ ωραία, δένει με τη σάλτσα και ουσιαστικά, μην ξεπλένοντας τα ζυμαρικά, έχουν και την νοστιμιά τους, γιατί έχουν βράσει αλατισμένο νερό. Οπότε έχουμε ένα πολύ νόστιμο πιάτο. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και γυρνάμε για να δούμε το πιάτο ωραίο, ωραίο, λαχταριστό, σερβιρισμένο. Για τα φετουτσίνι με κρέμα μανιταριών, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φετουτσίνι, 200 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα, 500 γραμμάρια μανιτάρια, ανάμεικτα, σαμπινιόν και πλευρό τους, ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο σε άλμη, ένα σφινάκι μπράντι, 250 γραμμάρια τριμμένες ντομάτες, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα light, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, ελαιόλαδο και 2 κουταλάκια του γλυκού, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Είναι από τις στιγμές που επικρατεί απόλυτη ησυχία εδώ στο πλατό. Κοιτάξτε εδώ. Και εσείς όταν θα το φτιάξετε θα μείνετε άφωνοι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έτσι, η πιο λαχταριστή μακαρονάδα που θα φτιάξετε. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βγάζει μια πολύ ωραία γλυκιά μυρωδιά. Και μετά βάζουμε και τη σάλτσα που πάνω με ένα κουτάλι ωραίο. Και αυτό μου αρέσει με αυτή τη σάλτσα, ότι είναι σχετικά στεγνή. Δεν έχει πολλά ζουμιά, δεν έχει πολλά υγρά, όμως είναι εξαιρετικά νόστιμη. Αυτά είναι λοιπόν τα φετουτσίνι με κρέμα μανιταριών, με ωραία καπνιστή γαλοπούλα, μια ιδιαίτερη σάλτσα που έχει και ντομάτα και τυρί κρέμα. Εντάξει, τα έχει όλα. Και είναι και πολύ εύκολη και θα τη φτιάξετε και θα τη λατρέψετε κι αυτή.